Λοιπόν, ξανά μαζί. Χθες συμμετείχα σε μια ομιλία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, και με ένα τίτλο που θα θύμιζε το θεατρικό έργο «Χάσαμε τη Θεία Στόπ». Σήμερα θα ήθελα να σεβαστείτε το δικό μου χώρο, το χρόνο, και να δούμε με πιο εκτενέστερα τη σημερινή εισήγηση. Μιλάμε για τους δείκτες δημοτικών βιβλιοθηκών. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες γενικά, αλλά και ειδικά οι δημοτικές για τις οποίες μιλάμε σήμερα, αποτελούν κάποιους οργανισμούς οι οποίοι λειτουργούν και κάποια κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια. Έχουν εισρωές, δηλαδή έχουν τις συλλογές, έχουν το προσωπικό, περνάνε στην επεξεργασία του υλικού και έχουν εκροές ως υπηρεσίες στο κοινό. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούνε, να μετρήσουν αυτές τις ηρωές και τις εκροές, να δούμε τελικά τι έχουν επιτύχει. Η UNESCO με την ΙΦΛΑ, κατά την ομπρέλα του ΙΖΟ, έχουν εκδώσει ένα πρότυπο το 2789, το 1994, το οποίο μάλιστα έχει ανανεωθεί, έχει γίνει ελληνικό πλέον 2789 το 2003, που καθορίζουν ποια στοιχεία πρέπει να συλλέγουν οι βιβλιοθήκες για να μετράνε τις εργασίες τους. Σε αυτό το πρότυπο η UNESCO βασίζει τη δομή του ερωτηματολογίου, το οποίο στέλνει στις επίσημες στατιστικές υπηρεσίες των κρατών, οι οποίες με τη σειρά τους, προσαρμοσμένο βέβαια στις ανάγκες της κάθε χώρας, συγκεντρώνουν τις πληροφορίες που στη συνέχεια πάλι σε μια αντίστροφη ροή πηγαίνουν στην UNESCO, η οποία τα δημοσιεύει στο Statistical Year Book. Τα στοιχεία που μαζεύονται θα υποστούν κάποια επεξεργασία και θα μπουν κάποιες παράμετροι που θα δείχνουν τι λένε αυτά τα στοιχεία. Οι παράμετροι που συνήθως χρησιμοποιούμε είναι οι μέση όροι, τα ποσοστά και οι δείκτες. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για τους δείκτες. Οι δείκτες είναι ένα στατιστικός όρος, μια παράμετρος που μετράει την διαχρονική εξέλιξη μιας υπηρεσίας μέσα σε μια βιβλιοθήκη ή τη σχέση δύο ή περισσότερων μεταβλητών μεταξύ τους. Αυτό θα βοηθήσει βέβαια τις βιβλιοθήκες να δούνε πώς λειτουργούν και αν θέλουν να προσαρμόσουν τις εργασίες τους στο να επιτύχουν τους στόχους τους. Υπάρχουν πολλά είδη δείκτων, εμείς θα περιοριστούμε στους δύο. Είναι οι απλοί δείκτες και οι σύνθετοι. Οι απλοί δείκτες στηρίζονται σε πρωτογενή αριθμητικά δεδομένα, σαν αυτά που είπαμε ότι συλλέγουμε με τις οδηγίες της UNESCO, αλλά εκτιμούν μία μόνο μεταβλητή. Δηλαδή, ένα φαινόμενο. Παραδείγματος χάρη, πόσο είναι το ποσοστό των χρηστών σε σχέση με τον πληθυσμό στόχο. Αντίθετα, οι σύνθετοι δείκτες μπορούν να έχουν πολλές μεταβλητές μαζί και να διευκολύνουν συγκρίσεις μέσα σε μία βιβλιοθήκη. Τώρα, ο σκοπός των δικτών, είπαμε, είναι να αξιολογήσουν, θα περνάω γρήγορα για να περνάμε και να εξοικονομούμε χρόνο. Δείκτες βιβλιοθηκών έκριναν ότι πρέπει να υπάρχουν και η UNESCO και η ΙΦΛΑ και εξέδωσαν το πρότυπο το 11.620 του 1998, το οποίο αναθεωρήθηκε το 2003 και το οποίο σε ελληνική γλώσσα είναι το 11.620 συν α1 του 2005. Στο πρότυπο αυτό λένε ότι οι δείκτες αυτοί είναι για κάθε είδους βιβλιοθήκη. Αργότερα όμως ο ίδιος οργανισμός, οι ίδιοι οργανισμοί βγάλανε το πρότυπο 28118 το 2009, το οποίο είναι πρότυπο για την απόδοση των εθνικών βιβλιοθηκών. Πολύ σωστά, έχει υποστηριχθεί πολύ από την Διεθνή Βιβλιογραφία. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικοί δείκτες και για άλλα είδη βιβλιοθηκών. Όμως οι δείκτες που περιέχονται στο 11620 κρίνονται πολύ ικανοποιητικοί για τις δημοτικές βιβλιοθήκες. Οι δείκτες τώρα που έχει η UNESCO είναι ένας απλός δείκτης. Έχει αυτή τη μορφή και παίρνει τις τιμές που εμείς θα τις δώσουμε. Δηλαδή είναι μια μεταβλητή Α προς μια μεταβλητή Β. Προηγουμένως σας ανέφερα ότι μπορεί να είναι χρήστες σε σχέση με το στοχευόμενο κοινό. Μπορεί να είναι δαπάνες για την συλλογή σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες της βιβλιοθήκης και μέσα στο πρότυπο, το 11620, θα βρείτε πλήθος τέτοιων συνδυασμών μεταβλητών. Αυτό μπορεί να είναι και σε ποσοστό. Ο ίδιος δείκτης μπορεί να είναι υπολογισμένος επί της 100. Πώς χρησιμοποιούμε, για να μην τρομάξετε με τη διαφάνεια που ακολούθησε,
πώς τους χρησιμοποιούμε σε αυτούς τους δείκτες. Μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να δούμε την συνέχεια της ανάπτυξης μιας βιβλιοθήκης, συγκρίνοντας τους δείκτες από ένα χρόνο σε δεύτερο. Δηλαδή να συγκρίνουμε τη χρονιά 1 προς τη χρονιά 0, τη χρονιά 2 προς τη χρονιά 1. Είναι δηλαδή ένας αλυσιδωτός. Μπορούμε όμως να τη συγκρίνουμε και με έναν δείκτη που θα έχουμε τη σύγκριση της σημερινής χρονιάς με μια χρονιά βάση. Η χρονιά βάση είναι στην ευχέρεια της βιβλιοθήκης. Μπορεί να είναι η χρονιά που πρωτοϊδρύθηκε, μπορεί να είναι η χρονιά με την οποία είχε επιτύχει βασικούς στόχους, είναι θέμα της βιβλιοθήκης. Οι σύνδετοι παραδείκτες, μέσα στη λειτουργία της βιβλιοθήκης υπάρχουν μεταβλητές, προηγουμένως εξήγησα τι είναι μεταβλητή, οι οποίες δεν εξαρτώνται μόνο από τον εαυτό τους, δηλαδή δεν μπορούμε να κρίσουμε μόνο μια μεταβλητή. Εάν θέλουμε να πούμε, εάν οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν ικανοποιηθεί από τη συλλογή, θα πρέπει να πούμε ότι εξαρτάται λοιπόν η ικανοποίησή τους από το ύψος της συλλογής, αλλά εξαρτάται το ύψος της συλλογής στη συνέχεια από τη χρηματοδότηση που έχει η βιβλιοθήκη. Άρα, εδώ ερχόμαστε να πούμε ότι έχουμε την ανάγκη κατάρτισης σύνθετων δεικτών που θα δείχνουν την πραγματική αξία. Προηγουμένως, ξέχασα να σας πω ότι οι απλοί δείκτες, το είπα βέβαια με τον τύπο που σας έδειξα, αλλά ίσως δεν το τόνισα, χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν την πορεία μιας και μόνο βιβλιοθήκης. Η UNESCO λέει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αν οι βιβλιοθήκες βρίσκονται στο ίδιο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ίδιο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον δεν υπάρχει μεταξύ των συνοικιών μιας πόλης, όχι μιας πόλης με μια άλλη πόλη. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε να βρούμε έναν δείκτη, ο οποίος θα έχει τη συνολική λειτουργία της βιβλιοθήκης. Άρα ερχόμαστε στην κατάρτιση ενός σύνθετου δείκτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει το σύνολο των λειτουργιών της βιβλιοθήκης. Τα πάντα, όλους τους δείκτες που μπορούν να γίνουν σε μια βιβλιοθήκη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατάρτισης ενός σύνθετου δείκτη. Εγώ επέλεξα να σας παρουσιάσω τον απλούστερο, ο οποίος αναφέρεται στο εγχειρίδιο του ΟΣΑ του 2009 για το πώς μπορούμε να καταρτήσουμε σύνθετους δείκτες. Είναι λοιπόν ένας σύνθετος δείκτης, τον ονομάζω δείκτη πληροφόρησης, αυτό σημαίνει το ΔΠ, που είναι το σύνολο των δείκτων μιας βιβλιοθήκης όταν διαιρεθεί με το σύνολό τους. Αυτός ο δείκτης, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών μιας βιβλιοθήκης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκριθεί με μια δεύτερη βιβλιοθήκη. Εδώ λοιπόν έχουμε τον τρόπο, πώς δείκτης σύγκρισης τον έχω ονομάσει, πώς μπορεί λοιπόν να έχουμε τη βιβλιοθήκη 1 και να τη συγκρίνουμε με τη βιβλιοθήκη 2. Αυτό όμως υπό τον όρο και πάλι ότι οι βιβλιοθήκες εξυπηρετούν κοινό με το ίδιο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Εάν θέλουμε να συγκρίνουμε βιβλιοθήκες που έχουν διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις συνθήκες, τις οικονομικές και τις κοινωνικές με τις οποίες λειτουργούν. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να καταρτήσουμε ένα σύνθετο δείκτη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ποιες παραμέτρους θα βάλουμε μέσα στο δείκτη. Εγώ έχω κάνει ένα ενδεικτικό δείκτη που θα μπορούσε. Αυτός ο δείκτης θα πρέπει να βγει από μια συνεργασία και από μια εθνική πολιτική πληροφόρηση. Εγώ όμως πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύνθετο δείκτη αν δεν λάβουμε υπόψη μας τον δείκτη πληροφόρησης, ο οποίος ισχύει σε μια περιοχή. Η πληροφόρηση τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο εξαρτάται από την τεχνολογία. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε τη συμβολή της τεχνολογίας στην πληροφόρηση. Για τον λόγο αυτό, ο δείκτης αυτός θα πρέπει να ενισχύσει τον δυναμικό δείκτη πληροφόρησης. Ο ΟΣΑ προτείνει διάφορους τρόπους υπολογισμού της τεχνολογίας, της επίδρασης της τεχνολογίας. Νομίζω ότι ο καλύτερος από όλους είναι αυτός που λέει πόσες διασυνδέσεις έχουμε στο διαδίκτυο ανά χίλιους κατοίκους. Νομίζω ότι αυτός είναι ο δείκτης που δείχνει την επαφή του κοινού με την πληροφόρηση. Στη συνέχεια θα πρέπει να δώσουμε ένα δείκτη να δούμε σε τι οικονομικό επίπεδο βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής στην οποία εξετάζουμε. Είναι ένας δείκτης οικονομικής ευρωστίας. Υπάρχουν πολλές προτάσεις. Νομίζω ότι αυτή που θα έπρεπε να επιλέξουμε είναι το κατακεφαλήν εισόδημα που έχει μια περιοχή. Αυτό δείχνει σε τι επίπεδο βρίσκονται κατά μέσον όρο
όλοι οι κάτοικοι. Η βιβλιογραφία λέει ότι οι βιβλιοθήκες ανήκουν στην εκπαίδευση. Άρα θα πρέπει κατά βάση να δούμε και το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων. Εγώ διαφωνώ. Το έβαλα όμως γιατί, όπως σας είπα, ο δείκτης που προτείνω είναι ενδεικτικός. Μια επιτροπή εθνική θα μπορούσε να πει τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει αυτός ο δείκτης. Εν πάση περιπτώσει, το έβαλα. Κάποιοι ζητάνε να μπει μέσα σε αυτό το δείκτη και η πολιτιστική κατάσταση μιας περιοχής και λένε να το συγκρίνουμε με τις δαπάνες, τις πολιτιστικές που διατίθεται σε μια περιοχή με το σύνολο της χώρας. Αυτό όμως πιστεύω ότι τελικώς συμπεριέχεται μέσα στο δείκτη του κατακεφαλής εισοδήματος. Ακολουθώντας πάντα την απλή οδηγία του ΟΣΑ, ένας τέτοιος δείκτης λοιπόν θα ήταν ο μέσος όρος των επιμέρους δικτών που αναφέρθηκα. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας δικός δείκτης πληροφόρησης, ο οποίος εμπεριέχει και τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες μιας περιοχής. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση δύο βιβλιοθηκών που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να ενδώσουμε τους δείκτες των επιβιβλιοθηκών και να δημιουργήσουμε έναν δείκτη περιφέρειας. Και να πούμε πώς παρουσιάζεται ένας δείκτης, ούτως ώστε να τον χρησιμοποιήσουμε για να συγκρίνουμε δύο διαφορετικές περιφέρειες. Εδώ σας έχω τον τύπο, ίσως κουράζει, αλλά με λίγα λόγια να σας πω ότι συγκρίνονται οι δείκτες πληροφόρησης της μιας περιοχής με τον δείκτη πληροφόρησης μιας δεύτερης. Ο δεύτερος, ο παρανομαστής, θα μπορούσε να είναι ο εθνικός δείκτης πληροφόρησης. Έχουμε βάλει δηλαδή έναν δείκτη εθνικού επίπεδου, με τον οποίο θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε την κάθε περιοχή. Πώς βγαίνει βέβαια αυτός ο εθνικός δείκτης? Μπορεί να υπολογιστεί αναλυτικά, όπως τον υπολογίζουμε για κάθε περιφέρεια, αλλά θα μπορούσε να βγει και σαν μέσος όρος των δικτών πληροφόρησης των περιοχών της χώρας. Μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον δείκτη, τον δυναμικό, για να συγκρίνουμε τις βιβλιοθήκες και την ανάπτυξή τους μεταξύ μιας περιοχής και μιας περιοχής που τη θεωρούμε ότι είναι η περισσότερο ανεπτυγμένη μέσα στη χώρα. Σύγκριση με πρότυπα. Όταν κάνουμε ένα δείκτη, μερικές φορές είναι αυτονόητο ποιο θα είναι το ιδανικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν μετράμε τους χρήστες σε σχέση με τον πληθυσμό στόχο, το ιδανικό θα είναι να έχουμε ένα αποτέλεσμα που είναι τη μονάδα ως αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση, όλοι οι κάτοικοι μιας περιοχής είναι χρήστες της βιβλιοθήκης. Άρα, η βιβλιοθήκη έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο απόδοσης. Αντίθετα, εάν είναι μικρότερο της μονάδος, δείχνει την απόσταση που έχει η βιβλιοθήκη από το να είναι ιδανική και μπορεί να τεθεί σαν στόχος της βιβλιοθήκης. Υπάρχουν όμως και δείκτες που δεν είναι οφθαλμοφανές το καλύτερο αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, εάν έχουμε να συγκρίνουμε την πληροφορία που δίνει η βιβλιοθήκη σε ένα συγκεκριμένο τομέα γνώσης και το συγκρίνουμε, πέστε, με την παραγωγή, με εκδοτική παραγωγή, δεν μπορεί ποτέ αυτός ο δείκτης να έχει την τιμή 1. Δεν μπορεί ένας ερευνητής, ένας επιστήμονας να ανακτήσει το σύνολο των δημοσιευμάτων. Θα μπορούσαμε, το λέω παράδειγμα, δεν το προτείνω, απλώς παράδειγμα είναι, διαβάζοντας τα βιβλία της κυρίας Σκανδάλη, θα δείτε ότι αν ξεκινήσουμε μια βιογραφική έρευνα με την διαδοχική αναζήτηση από δημοσίευμα σε δημοσίευμα, είτε χρησιμοποιώντας τα citation index, τότε θα δούμε ότι έχουμε μια ανάκτηση που φτάνει περίπου στο 70% της παγκόσμιας παραγωγής. Ίσως λοιπόν αυτό το 0,7 που προκύπτει να είναι ένα πρότυπο για να πούμε, να κάνουμε τη σύγκριση ενός δείκτης της βιβλιοθήκης για την καλύτερη απόδοσή του. Εδώ είναι ο δείκτης της περιφέρειας. Πώς δηλαδή η πληροφορία, ο κλάδος της πληροφορίας, οι βιβλιοθήκες και όλες οι μονάδες πληροφόρησης συμβάλλουν στην οικονομία μιας περιοχής. Αυτό παρουσιάζεται σαν λόγος του δείκτη πληροφόρησης με το δείκτη ανάπτυξης της περιοχής. Ελπίζω ότι δεν σας κούρασα πολύ με τα μαθηματικά και είναι μια, φαντάζομαι, ξέρω ότι πολλοί που το θυκονόμουν δεν είναι εξοικειωμένοι με τα μαθηματικά, ελπίζω όμως να τα εξήγησα απλά
και να σας άφησα να καταλάβετε ποια είναι η συμβολή του κλάδου μας, που είναι πολύ σημαντική στην εποχή της ύφεσης, στην ανάπτυξη μιας περιοχής ή και την εθνική ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.